Είδατε ότι κόπηκε το Sunday Live του Αντένα. Ναι. Δυστυχώς. Ήταν ένα κόνσεπτ πολύ βαρετό, το οποίο δεν κράτησε. Και καλό δεν κράτησε, δηλαδή. Καλό είναι αυτά που είναι πάρα πολύ βαρετά να τελειώνουν, να ελαφραίνει και το μυαλό του τηλεθέατη λίγο. Είδατε το έψιλον ότι το πρόγραμμά του το ανανεώνει. Είναι και ο Σπύρος Χαριτάτος, κάνει πρωινό, έτσι αλλάζει λίγο το πρόγραμμα. Ναι, λογικό το βρίσκω, βέβαια. Πρέπει, κανονικά πρέπει να αλλάξει το σήμα του βασικά, κατά να το ελαφρύνει λίγο, να μην έχει αυτή τη βαρβαρότητα που έχει τώρα, έτσι είναι κάπως βαρύ δηλαδή. Η Ελένη, κυρία Κολεμά, ακόμα δεν κατάφερε να ανεβάσει τα νούμερά της. Τώρα πια έρχεται και το Πάσχα, δεν βλέπω, αν δω τη μόνη γαλοπούλας, μόνο δεν βλέπω. Τι τρώμε το Πάσχα, αρνάκι μάλλον, άλλο τη τιμή του αρνιού βλέπω, δεν βλέπω το τέλο. Η συνταγή δεν έπιασε, δεν έγιναν κάποιες καλές διορθωτικές κινήσεις. Ο κόσμος όταν βλέπει ότι κάνεις κάτι που το βαριέσαι πρώτα εσύ, σου δείχνει το βαριέσαι και εκείνος. Ξεκινάει και το Hell Kitchen τώρα με τον Νέκτορα Μποτρίνη. Ναι. Και θα είναι απέναντι στο MasterChef. Θα κονταροχτυπηθούν. Έχει αλλάξει κιόλας και το MasterChef ημέρα. Πήγε Δευτέρα. Αυτά τα κονταροχτυπήματα τα βλέπω λίγο ανόητα. Βέβαια, εγώ δεν συμφωνώ ποτέ να βάζεις ένα ίδιο πρόγραμμα και να στερείς από την τηλεθεατή να μπορεί να δει. Αλλά τώρα θα μου πείτε είναι γεμάτη τηλεόραση από εκπομπές μαγειρικής. Και να κλείσω πάλι με το Power of Love. Είναι μια αποτυχία αυτό το παιχνίδι, έτσι κι αλλιώς. Γενικά δηλαδή δεν έχει κάτι ενδιαφέρον.